ο ποιήσας εξυγνός αίματος πανέθνος ανθρώπων και δια του ποιμίου σου αίματος εξαγοράσας ημάς και ζωήν αιώνιον μεταγγείσας ημί και εξ θανάτους διωσάμενος το γένος ημών, πανάργος επιγνώμων την ο απορρολός ήτων ή των αντίπολων την ψυχήν θέμενος υπέρ των δύο προβάτων. Κατάπεψον πλουσία τη χάρη σου, επιμπορώντας σταθμών αιμοδοσίας, των αναλαβώντα έργων θάρσεων και κοινοφορές, των διάσωσιν των εγκυδίνων όντων λαβοφορμών, δια της εθεωσίας προσφοράς αίματος, ευλόγησον τότε ιατρικών και νοσηλευτικών προσωπών αυτού και πάντας τους εις παροξυσμών αγάπης το ίδιο αίμα καταθέρνας η περισσοδίας της ζωής των ασυνείας κατεκριμένων αδελφωνών. Ότι υπέρ πάντα τα επιτίδια του σώματος ιδιωτέρα δωρεά η αιμοδοσία την κάνει, απάγνωσμα ούσα της επίστεως και μαρτυρία της προς των πλησίων αγάπης και αδελφότητος. Σεβασμιότατε, Περιφερειάρχα, αγαπητοί αυτοδιοικητικοί, αξιότιμε διοικητά και συνάδελφε των ενόπλων δυνάμεων, διοικητά του νοσοκομείου, του κοινωνικής πρόνοιας του Ισαγιάσου, συγγνώμη αν ξέχασα κανέναν, αξιότιμοι φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ για να πούμε ότι ανάμεσά μας έχουμε αυτούς τους αφανείς εθελοντές οι οποίοι με ανιδιοτέλεια σκέφτονται να δώσουν ζωή στους συμπολίτες μας και δεν είναι άλλοι από τους αιμοδότες εθελοντές. Εμείς ως αυτοδιοίκηση και ως Δήμος Μυτιλήνης, με την ευαισθησία που μας διακατέχει και την υπόσχεση που έχουμε δώσει στους συμπολίτες μας, άλλωστε και εγώ ίδιος με τη διπλή μου ιδιότητα, είχα καθήκον αυτό το οποίο μου ζητήθηκε από το Σύλλογο Αιμοδοτών να το υλοποιήσω. Και δεν είναι άλλο από αυτή εδώ την αίθουσα που εγώ θα το ονομάσω το σπίτι των εθελοντών αιμοδοτών. Ένα σπίτι το οποίο δεν θα είναι μόνο για αιμοδοσία, αλλά θα έχει και μια άλλη κοινωνική υποχρέωση για να βοηθήσει τους αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας μαθητές, γιατί εδώ μέσα θα γίνονται μαθήματα για να ενισχύσουμε την μάθηση και να βοηθήσουμε τα παιδιά για να δώσουν τις εξετάσεις τους στις πανελλαδικές. Θέλω να πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας. Φτάνουμε, στόχος μας είναι να φτάσουμε τις 500.000 μονάδες, όπως τις λέμε εμείς, ή τις 500 φιάλες αίματος, τις πλησιάζουμε άλλωστε, για να δώσουμε ελπίδα, αισιοδοξία, σε όλους εκείνους που μας έχουν ανάγκη. Το έχουμε ζήσει εμείς και οι συνάδελφοί μου που βλέπω ανάμεσά μας ως γιατροί στο νοσοκομείο, στα μάτια την αγωνία των ασθενών να ζητούν μία φιάλη αίμα την ίστατη στιγμή για να κάνουν μία επέμβαση η οποία θα τους σώσει τη ζωή. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι
είναι όφελος και για τον ίδιο τον αιμοδότη, διότι βοηθάει βιολογικά, και αυτό είναι αποδεδειγμένο, την υγεία του ίδιου του αιμοδότη, αυξάνοντας την κυκλοφορία του αίματος, και ας μην αναλύσω τα πολλαπλά ωφέλη που έχει η αιμοδοσία, αλλά να πω ότι και κατ' επέκταση ότι δεν σταματάμε μόνο στο να δώσουμε αίμα για να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε μια άμεση κατάσταση επιγόντως περιστατικού, αλλά να δώσουμε και να γίνουμε και δότες μυελού, το οποίο θα έχει ακόμα πιο μεγάλο όφελος και θα βοηθήσει να σώσει μια ζωή εκείνων οι οποίοι το έχουν ανάγκη, και βέβαια με την εξέλιξη επιστήμης αυτό πλέον είναι πολύ εύκολο και θα έλεγα εφικτό και έχει αποδειχθεί. Θέλω να πω ότι εδώ δίπλα μας, σε αυτό εδώ το οποίο θα δώσουμε στους συμπολίτες μας, το σπίτι των αιμοδοτών, στάθηκαν δίπλα μας πολλοί, όπως το Επιμελητήριο Λέσβου, το οποίο συνέβαλε στο να κατασκευαστεί και να ανακοινιστεί αυτή η αίθουσα, αλλά και άλλοι εθελοντές συνέβαλαν, στάθηκαν δίπλα στο Δήμο για να υλοποιηθεί όλο αυτό το εγχείρημα. Θέλω μέσα από αυτή εδώ την δήλωση και τα εγγένεια του σπιτιού ως νησιώτες να δώσουμε μηνύματα αλληλεγγύης, μηνύματα ενότητας, αισιοδοξίας, αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας. Εύχομαι αυτό εδώ το σπίτι να καλέσει διαμέσου όλων ημών τον κόσμο να σώσει ζωές. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλούσα τον κύριο Βαρβαγιάννη, πρόεδρο του Συνδέσμου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να μας απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. Σεβασμιώτε, σεβαστοί πατέρες, φίλες και φίλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου διάλεξε την Παγκόσμια Μέρα του Εθελοντή Αιμοδότη συμβολικά για να πραγματοποιήσει τα εγγένεια της αίθουσας που θα φιλοξενήσει για την επόμενη σχολική χρονιά το αναβαθμισμένο κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Μυτιλίνης και της Δυτικής Λέσβου, και ταυτόχρονα θα παραχωρείται για τις ανάγκες της αιμοδοσίας των εθελοντών αιμοδοτών Μυτιλίνης. Το κοινωνικό φροντιστήριο θα είναι φέτος δυναμικά από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, δίπλα στους οικονομικά αδύναμους μαθητές και τις οικογένειές τους, για να μπορέσουν ισότιμα με τους άλλους συμμαθητές τους να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες των μαθημάτων τους. Στη σχολική χρονιά που μας έρχεται, το κοινωνικό φροντιστήριο από αυτόν εδώ το χώρο θα λειτουργήσει και διαδικτυακά για τους μαθητές που χρειάζονται τη βοήθεια των εθελοντών καθηγητών μας και φοιτούν στα σχολεία του Δήμου Μυτιλίνης και της Δυτικής Λέσβου. Παράλληλα, η αίθουσα θα είναι στη διάθεση των εθελοντών αιμοδοτών της Μυτιλίνης για τις αιμοδοσίες του συλλόγου τους, που με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθούμε να λύσουμε το χρόνιο και μεγάλο πρόβλημα του μόνιμου χώρου φιλοξενίας των αιμοδοτών της Μυτιλίνης, βάζοντας και εμείς ένα λιθαράκι στο έργο της ανθρώπινης αλληλεγγύης που πραγματοποιούν. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την εθελοντική αιμοδοσία ώστε να καλύπτονται αποκλειστικά οι ανάγκες αίματος και να εξασφαλίζεται η αυτάρκεια μονάδων αίματος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για όλο το νησί της Λέσβου. Επίσης, θέση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου είναι η εθελοντική προσφορά αίματος
να αποσυνδεθεί από το νοσοκομιακό περιβάλλον και τους αγκητικούς συνειρμούς που αυτό καλλιεργεί στους εθελοντές αιμοδότες, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια σταθερή δεξαμενή εθελοντών αιμοδοτών που να αιμοδοτεί συστηματικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην αποδέσμευση της προσφοράς αίματος από το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού μπαίνουν σε λειτουργία οι σταθερές αίθουσες αιμοληψίας, γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην προσέλκυση του εθελοντή αιμοδότη. Πρόκειται για αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες και εύκολα προσβάσιμες, όπου ο εθελοντής αιμοδότης θα μπορεί να προσφέρει αίμα με ασφάλεια σε ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον, με την επίβλεψη εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας και με ιδιαίτερη μέρημνα για τη διευκόλυνση των αμαία. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, τη Διευθύντρια και το Διοικητικό Προσωπικό που έκαναν όλες τις ενέργειες για να αποκτήσει στέγη το Κοινωνικό Φροντιστήριο και η Αιμοδοσία, την Ευθυεπιστασία του Δήμου Μυτιλήνης και το Διοικητή του Νοσοκομείου μας για τη στήριξή του. Σας ευχαριστώ. Σειρά έχει η κυρία Ζερβού, πρόεδρος του Συλλόγου μας, του Συλλόγου Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Μυτιλήνης, να μας απευθύνει το δικό της χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών, στρατιωτικών και αυτοδιοικητικών αρχών. Αγαπημένοι μας φίλοι και κυρίως αγαπημένοι εθελοντές αιμοδότες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα και όταν η χαρά μοιράζεται γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και εμείς αυτή τη χαρά απόψε τη μοιραζόμαστε μαζί σας και σας καλωσορίζουμε στη γιορτή μας. Ο Σύλλογός μας απέκτησε τη δική του αίθουσα για να γίνονται οι αιμοδοσίες. Και σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, είναι διπλή η χαρά μας. Η Παγκόσμια μέρα του Εθελοντή Αιμοδότη έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και την Ημισέλινο. Με αφορμή καθιερώθηκε αυτή η ημέρα τα γενέθλια του Καρλ Λαντ Στάινγκερ, αυστριακού γιατρού που το 1900 εφήβρε τις ομάδες αίματος και αργότερα τα ρέζους, γιατί θα καταλαβαίνετε ότι μέχρι τότε υπήρχαν πολλοί θάνατοι γιατί δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συμβατότητες. Φέτος το σύνθημα αυτής της μέρας, γιατί κάθε χρόνο είναι διαφορετικό, είναι: ζούμε επειδή προσφέρεις τη ζωή, επειδή προσφέρεις εσύ. Δώσε αίμα, δώσε πλάσμα, μοιράσου τη ζωή, μοιράσου την συχνά. Και είναι αφιερωμένη στους πολυμεταγγιζόμενους συνανθρώπους μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τα μέλη του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας Νομού και Αλληλεγγύης Νομού Λέσβου και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του, τον κύριο και φίλο, πολύ φίλο, Δημήτρη Βαρβαγιάννη, γιατί στάθηκε στο πρόβλημά μας, το αφουγκράστηκε και έδωσε λύση. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να μάθουν το νέο μας χώρο οι πολίτες της Μυτιλήνης και να διοργανώνονται συχνότερα εθελοντικές αιμοδοσίες, ώστε το νοσοκομείο μας να γίνει αυτάρκες από εθελοντικά προσφερόμενο αίμα, που είναι και το πιο ασφαλές. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς που φιλοξένησαν τις εθελοντικές αιμοδοσίες μας και ιδιαίτερα το Επιμελητήριο Λέσβου, που για πολλά χρόνια ήταν το σπίτι μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς την ύπατη αρμοστία ΟΗΕ για την προσφορά δύο καρεγλών αιμοδοσίες που σύντομα θα είναι εδώ και για τη δωρεά επίπλων. Ευχαριστούμε την Εθνική Ασφαλιστική για τη δωρεά ενός σημαντικού ποσού προκειμένου να ομορφύνουμε και να φτιάξουμε κάποια πράγματα στο χώρο μας. Ευχαριστούμε
το νοσοκομείο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου μας και ιδιαίτερα το διοικητή κύριο Καμπούρη για τη δωρεά των γραφείων που κοσμούν την αίθουσά μας. Ευχαριστούμε το Επιμελητήριο Λέσβου για την κατασκευή της τέντας μπροστά από την αίθουσά μας και για πολλά άλλα όπως έχει υποσχεθεί ο φίλος Βαγγέλης Πλησινιάς, ο οποίος είναι πολλά χρόνια αιμοδότης μας και μας στηρίζει. Το Στρατή και Παναγιώτη Παπαρίσβα για την προσφορά μιας τηλεόρασης για να βλέπουν οι αιμοδότες και να γίνει πιο ευχάριστη η παραμονή της όταν δίνουν αίμα. Τιμή και ό,τι της Καθολικής Εκκλησίας και το Σύλλογο Ελιαχτίδα για τις καρέκλες που μας προσέφεραν. Την οικογένεια του Γιώργου Πέρου, που μας ήταν εκείνος που είχε κάνει το λογότυπό μας πριν πολλά χρόνια, το 2003, για την προσφορά κάποιων μεταξωτοποιών, γιατί θα τον στολίσουμε και θα τον κάνουμε πολύ πιο ευχάριστο το χώρο μας. Και το Γιάννη Γιαννέλη που προσφέρθηκε να μας στολίσει και εκείνος με κάποιες δωρεές μεταξωτοποιών για να τον ομορφύνουμε ακόμα πιο πολύ. Και τώρα θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποια στοιχεία για την προσφορά του Συλλόγου μας. Σύμφωνα με το ΕΚΕΑ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το νοσοκομείο Μυτιλίνης βρίσκεται στη 13η θέση μεταξύ των 20 καλύτερων νοσοκομείων της χώρας στη Συλλογή Εθελοντικού Αίματος. Το Βόρειο Αιγαίο βρίσκεται στην 6η θέση μεταξύ των περιφερειών, των 13 περιφερειών της Ελλάδας, στη Συλλογή Εθελοντικού Αίματος Αναπεριφέρεια. Και βέβαια, εδώ ένα πολύ σπουδαίο για μας και το σύλλογό μας, είναι ότι ίσως είναι ο πρώτος ή μεταξύ των πρώτων στη συλλογή δειγμάτων στοματικού επιχρήσματος για μυελώτων οστών. Τώρα που γίνεται ο έλεγχος των δειγμάτων, πολύ συχνά ειδοποιούνται όσοι έδωσαν δείγμα για να πάνε στην Αθήνα να δώσουν μυελό. Όσοι είναι συμβατοί δηλαδή, που είναι τα περισσότερα από αυτούς είναι παιδιά και βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Και είναι πολύ δύσκολη αυτή η συμβατότητα, γιατί μπορεί να είναι ένας στο 1 εκατομμύριο. Ήδη έχουν πάει 10 συνάνθρωποι μας και έχουν δώσει μυελό στα νοσοκομεία της Αθήνας. Θέλουμε να σας πούμε ότι όλα αυτά τα κάνουμε με την καρδιά μας και από την καρδιά μας. Είμαστε εθελοντές ζωής όλοι μας. Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοηθούν, καθένας με τον τρόπο του. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω, θέλουμε όλοι, όλος ο Σύλλογος, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, να ευχαριστήσουμε τη Βασιλική Αβραμίδη, η οποία εδώ και 5 χρόνια εργάζεται με ένα πάρα πολύ μικρό, με μια πάρα πολύ μικρή αποζημίωση, και μας προσφέρει πάρα πολλά. Δεν βλέπει ωράριο, ενώ την έχουμε για απασχόληση 3 ώρες, μπορεί να δουλεύει και 8 ώρες, προκειμένου να βγουν κάποια πράγματα, να γίνουν κάποια πράγματα. Το μόνο μας, θέλω να ευχαριστήσω επίσης και το Σταθμό Αιμοδοσίας, την Διευθύντρια, την κυρία Τσιρόνη, καθώς και όλα τα κορίτσια και τα γόρια, που είναι πάντα πρόθυμοι να εκτελέσουν όλες τις αιμοδοσίες μας και σε ώρες που είναι λίγο πολλές, θα έλεγα. Το μόνο μας έσοδο είναι κάποια ποσά αντιστεφάνου στη μνήμη κάποιων εκλοιπών των συμπατριωτών μας και τους ευχαριστούμε πολύ. Επίσης ευχαριστούμε το συγκρότημα ΕΦΑΠΑΞ που πάντα είναι δίπλα μας σε όλες τις εκδηλώσεις μας για να ομορφύνει τις στιγμές με ποιοτικό τραγούδι. Αυτές τις μέρες, παράλληλα με τα εγγένεια, πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσά μας. Η αιμοδοσία αυτή είναι αφιερωμένη στον τέως δήμαρχο, τον Σπύρο Γαλινό, που ήταν πάντα δίπλα μας. Κύριε Βαρβαγιάννη, θα ήθελα να έρθετε τώρα. Έχουμε κάνει και μια τιμητική πλακέτα για να δώσουμε στην οικογένεια.
Θέλω να σας πω ακόμα ότι οι ώρες της συμμοδοσίας για όσους ενδιαφέρονται και οι μέρες είναι αύριο 5η 15 και μεθαύριο 16 από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 5.30 μέχρι τις 9.30. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Μυτιλίνης που με κάλεσε να με τιμήσουν. Εμένα η προσφορά μου είναι εθελοντική καθαρά και βιωματική, διότι εργάστηκα στην αιμοδοσία πάνω από 20 χρόνια και το έχω μέσα μου τον εθελοντισμό. Έχω πάει σε πολλούς συλλόγους στα χωριά, στην Αθήνα που ήμουν, στα στρατόπεδα. Έχω πάρει χιλιάδες αίματα. Και είμαι σχεδόν μοιημένη, γιατί είχαμε μια πολύ καλή καθηγήτρια και θέλω να την ευχαριστήσω, και θέλω να την ευχαριστήσω όπου και βρίσκεται, που 6 μήνες μας μίλησε, στον Πειραιά ήταν η διευθύντριά μας, μας μίλησε στον εθελοντισμό και τον έχω μέσα μου σε όλους τους τομείς. Γνωρίσατε λοιπόν επί 20 χρόνια εθελοντές αιμοδότες και εθελοντές αιμοδότες. Είσαστε κι εσείς αιμοδότης. Εγώ ήμουν αρκετές φορές έδωσα αίμα για να δω πώς αισθάνεται ο αιμοδότης. Και αποκόμισατε λοιπόν. Αποκόμισα ότι ήταν πάρα πολύ εύκολη η αιμοδοσία, παρόλο που οι γυναίκες έχουμε λίγο χαμηλό τότε. Αλλά ήταν κάτι πολύ απλό. Η οικογένειά μου, όλοι εθελοντές, ο σύζυγός μου πάνω από 40 φορές, τα παιδιά μου, είμαστε όλοι μοιημένοι σε αυτή την ενέργεια της αιμοδοσίας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό, ευχαριστώ. Ναι, παπαγαλώ. Μια χαρά. Πάω. Λοιπόν, προς τιμήν του Σπύρου Γαλινού η εθελοντική αιμοδοσία, η τριήμερη. Τι λέει ο γιος του για τον άνθρωπο? Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που κάνατε για τον πατέρα μου. Είμαι σίγουρος ότι και εκείνος θα χαιρόταν πολύ για το καινούριο γραφείο που έχει τώρα η αιμοδοσία και εύχομαι όλα να πάνε καλά και συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν και μακάρι να πάνε όλα καλά και να είναι όλο, όσο γίνεται περισσότεροι αιμοδότες στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πράξη. Όταν πέρυσι έγινε η ίδια κουβέντα και αναβλήθηκε μια αιμοδοσία το καλοκαίρι για το λόγο ότι δεν υπήρχε χώρος που δεν εγγεθεί η αιμοδοσία, με τη Μαρία συζητήσαμε πάνω στο σύνδεσμο και είπαμε ότι πρέπει να βρεθεί χώρος. Βρήκαμε αυτό το χώρο, τον νοικιάσαμε, τον τακτοποιήσαμε και αυτή η αιμοδοσία που γίνεται είναι η δεύτερη αιμοδοσία. Βέβαια έγινε σήμερα τα εγγένεια γιατί είναι η παγκόσμια μέρα του αιμοδότη και με αυτή τη συνέχεια κάνουμε τα εγγένεια σήμερα. Ωραία. Και φροντιστήριο μαζί. Και κοινωνικό φροντιστήριο, διότι όπως ξέρετε ο σύνδεσμος στηρίζει το κοινωνικό φροντιστήριο και θα είναι ένας χώρος ο οποίος τα κάποια παιδιά θα μπορούν να έχουν βοήθεια από κάποιους εθελοντές καθηγητές, τους οποίους από αυτό εδώ το βήμα θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όλο αυτόν τον καιρό, χωρίς να παίρνουν καμία αμοιβή, βοηθούν τα παιδιά, τα δύναμα οικονομικά παιδιά, ώστε να έχουν ίσες δυνατότητες στην εκπαίδευση. Θέλω να πω επίσης, ότι η σημερινή αιμοδοσία, η αιμοδοσία αυτή που δημιουργείται τώρα, είναι αφιερωμένη στο πρώην δήμαρχο του Σπύρου του Γαλινό, είναι ένας άνθρωπος του εθελοντισμού, να είναι αιωνία τη μνήμη και απέδωσε πάρα πολλά στον τόπο μας. Ευχαριστούμε.